καλησπέρα. Δυστυχώς, λόγω ενός προβλήματος υγείας στο Επί Μαρινίκη, ο Σέρτζιο Μπολόνια δεν είναι σήμερα μαζί μας. Χρειάστηκε να μείνει στη Βενετία. Παρά το γεγονός της απόστασης που δημιουργεί το ότι θα διαβαστεί το κείμενό του, νομίζω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση με την έννοια ότι προέρχεται από έναν άνθρωπο που έζησε στα χρόνια της στρατηγικής της έντασης. Νομίζω ότι αν υπάρχουν ντε και καλά, αν υπάρχει ντε και καλά η ανάγκη αναλογιών που δεν τις ημερίζομαι με παλιότερες εποχές για να καταλάβουμε αυτό που γίνεται σήμερα, νομίζω ότι περισσότερα θα καταλάβουμε ανατρέχοντας στα χρόνια της στρατηγικής της έντασης στην Ιταλία και πολύ λιγότερο στη Βαϊμάρη. Σε κάθε περίπτωση, κάθε συγκυρία είναι μοναδική και οι αναλογίες αυτές έχουν πάντα πολύ μεγάλο περιθώριο αυθαιρεσίας και με αυτή την έννοια και όρια. Δεν θα πω περισσότερα. Η Μαρινίκη έχει δίκιο ότι αυτή η οπτική των, αν θέλετε, ίσων αποστάσεων, εν πάση περιπτώσει των σημαντικών αποστάσεων, τόσο απέναντι την οπτική του Μπολόνια, λέω, τόσο απέναντι στον ιστορικό συμβιβασμό που ακολουθεί το Ιταλικό ΚΚ τη δεκαετία του 70, όσο όμως και απέναντι στον αριστερό μιλιταρισμό, στις ερυθρές ταξιαρχίες, στην ένοπλη βία που στα χρόνια του 70 βρίσκεται στο απόγειό της, νομίζω ότι είναι μια θέση από την οποία μπορεί κανείς να βλέπει τα πράγματα. Έχει σημασία ότι ο Μπολόνια γράφει και έχοντας αυτό το βίωμα, αλλά ταυτόχρονα και ως θεωρητικός και ιστορικός του Μεσοπολέμου. Ένας άνθρωπος που ασχολείται τόσο με την ιστορία εκείνης της περίοδου, ενώ του Μεσοπολέμου, όσο και με την ιστοριογραφία, το πώς γράφεται τέλος πάντων ιστορία εκείνων των χρόνων. Και είναι σημαντική η σκοπιά του με την έννοια ότι δίνει έμφαση στις μη επίσημες μορφές οργάνωσης της αντίστασης στο Μεσοπόλεμο, αυτές που η κυρίαρχη ιστορία φαίνεται να παραγνωρίζει, αυτές η επανανακάλυψη των οποίων, η επισήμανση των οποίων δείχνει και γιατί οι αναθεωρητές έχουν άδικο όταν αποδίδουν στην εργατική τάξη με σκοπούς που είναι πολιτικοί και δεν είναι ιστοριογραφικοί, έχουν άδικο να αποδίνουν στην εργατική τάξη συμβολή ή ανοχή στην άνοδο του Χίτλερ. Δεν λέω περισσότερα, ξεκινάμε την παρέμβαση, συνεχίζω με την παρέμβαση. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, αυτές τις στιγμές πιθανότατα αναρωτιέστε πώς να αντιδράσετε στη φασιστική δολοφονία που αφαίρεσε τη ζωή ενός από εσάς. Όμως πριν να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, επιτρέψτε μου ορισμένες διευκρινήσεις για το βιβλίο μου «Ναζισμός και εργατική τάξη», που κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να έχετε διαβάσει. Αυτές οι διευκρινήσεις θα μου χρειαστούν για να αποσαφηνίσω όσα θα πω στη συνέχεια για τη φασιστική τρομοκρατία. Έγραψα τον Ναζισμό και εργατική τάξη την περίοδο 92-93 για να θυμίσω την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία 60 χρόνια πριν, το Γενάρη του 33. Ήξερα ότι με την ευκαιρία της επετείου θα ξεσπούσε και πάλι μια συζήτηση στον τύπο για το πώς πήγαν τα πράγματα στη Βαϊμάρη, ποιες ήταν οι ευθύνες για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Φανταζόμουν ότι ο ιστορικός αναθεωρητισμός, που από καιρό κυριαρχούσε στη δημόσια σκηνή, έχοντας και την υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης, θα έβγαινε στην επίθεση για να επαναλάβει τα ίδια ψέματα με το λεγόμενο αρνητισμό του, που τολμούσε να αρνείται ακόμα και την ύπαρξη των στρατοπέδων εξόντωσης και την γενοκτονία του εβραϊκού λαού. Είναι να επαναλάβει μια ερμηνεία των πραγμάτων που αποδίδει την ευθύνη για την νίκη του Χίτλερ στην πολιτική των κομμουνιστικών κομμάτων και των αναρχοσυνδικαλιστικών κινημάτων. Οι αρνητιστές ιστορικοί έβρισκαν εξάλλου ευήκοα αότα ανάμεσα στο μουσουλμανικό κόσμο και ήταν αυτός ένας από τους λόγους που οι απόψεις τους κέρδισαν μεγάλη δημοσιότητα. Όμως σε κάθε περίπτωση θεωρούσα πιο επικίνδυνους τους αναθεωρητές ιστορικούς, αυτούς που για να αναγνωρίσουν και να καταδικάσουν την πολιτική της εξόντωσης είχαν να αλλάξει την ερμηνεία που είχε δώσει η ιστοριογραφία για τη λεγόμενη Χιτλερική Επανάσταση. Αυτή η ιστοριογραφία, ποικίλων τάσεων, φιλελεύθερη, καθολική, ακόμα και σοσιαλδημοκρατική, είχε αναγνωρίσει τις ευθύνες του μεγάλου βιομηχανικού χρηματιστικού κεφαλαίου και της προσεκτικής γεωκτησίας, αλλά είχε θεωρήσει τη μικρή ιδιοκτησία που απογοητεύτηκε και καταστράφηκε στην οικονομική κρίση του 1929 ως τη βασική κοινωνική, την κύρια κοινωνική βάση του εθνικοσοσιαλισμού. Οι αναθεωρητές, αντίθετα, επιτελούσαν μια λειτουργία πολύ πιο λεπτή και επικίνδυνη, αποδίδοντας στην εργατική τάξη, στο προλεταριάτο, μεγάλο μέρος, μεγάλη ευθύνη για τη λαϊκή στήριξη προς το Χίτλερ, όχι μόνο στην περίοδο μεταξύ 28 και 33, αλλά κυρίως μετά, όταν το καθεστώς πέτυχε την πλήρη απασχόληση, αφού βεβαίως έκλεισε στη φυλακή χιλιάδες αντιφρονούντες, προερχόμενους κυρίως από τις τάξεις των εργατών.
Για τους λόγους αυτούς με ενδιέφερε να δείξω ότι η θέση των αναθεωρητών ήταν λάθος, πράγμα που, μπορούσα να κάνω μόνο επαναλαμβάνοντας την ιστορία των κοινωνικών αγώνων της περίοδου της Βαϊμάρης. Η δουλειά μου αυτή εντασσόταν σε ένα ευρύτερο εγχείρημα κριτικής στον ιστορικό αναθεωρητισμό, το οποίο αργότερα οδήγησε στην έκδοση ενός τόμου στη βιβλιοθήκη Καλούσκα του Μιλάνου. Δεν ήταν όμως στις προθέσεις μου να προσφέρω καθοδήγηση ή προτάσεις για τον αντιφασιστικό αγώνα στην Ιταλία των αρχών του 90. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και αυτή μου η παρέμβαση μπορεί σήμερα λίγα να προσφέρει στην κατανόηση της κατάστασης στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάθε παραλληλισμός της σημερινής κατάστασης με εκείνη της Βαϊμάρης θα ήταν λάθος. Σήμερα η δύναμη και ο τρόπος λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού δεν έχει αναλογίες με καμία άλλη ιστορική περίοδο και δεν προέκυψε παρά από ιδιωτικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που είχαν εξουσίες μεγαλύτερες από τις κεντρικές τράπεζες των ισχυρότερων κρατών και γι' αυτό μπόρεσαν να επιβάλλουν στα κράτη νομισματικές πολιτικές. Σήμερα η εξουσία ενός ανώνυμου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού μπορεί να επιτρέψει ένα επίπεδο εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης σε πλανητικό επίπεδο, το οποίο δεν μπόρεσε να πετύχει ποτέ καμία φασιστική δικτατορία. Σήμερα το κεφάλαιο δεν έχει πια ανάγκη τον φασισμό, όπως δεν τον είχε ούτε όταν η εξουσία του τέθηκε σε αμφισβήτηση από τους κοινωνικούς και τους εργατικούς αγώνες της δεκαετίας του 70. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γερμανία και άλλες χώρες κυριαρχεί μια κοινωνική ειρήνη από πάρα πολύ καιρό. Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στις χώρες αυτές μετά το 2008 είναι τις περισσότερες φορές χωρίς διέξοδο. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικές γιατί χρησιμεύουν στο να ξαναδημιουργηθεί ένα ελάχιστο δίκτυο αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης πάνω στο οποίο θα είναι αύριο εφικτό να φτιάξουμε κομμάτια μιας καινούριας κοινωνίας. Σκέφτομαι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ κριτικοί σε ό,τι αφορά τη μορφή διαμαρτυρία. Το να συναντιόμαστε για μια διαδήλωση, το να φωνάζουμε συνθήματα, το να συγκροτούμε μπλοκ, δεν απαιτεί ούτε ένα ιδιαίτερο πολιτικό know-how, ούτε μεγάλο κόπο. Το να οργανώσουμε αντίθετα με διαφορετικό τρόπο μια γειτονιά, το να πείσουμε τους ανθρώπους να βγει καθένας από την απομόνωσή του και να υιοθετήσει διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες ή να αφιερώσει ένα μέρος του χρόνου στο κοινό καλό, στην αλληλεγγύη προς τους όμοιους αλλά και τους διαφορετικούς, το να ιδρύσουμε πολιτιστικούς κύκλους, συνεταιρισμούς, το να επινοήσουμε καινούργιες γλώσσες, δηλαδή τελικά μια εναλλακτική κοινωνία, αυτό είναι πιο δύσκολο, απαιτεί περισσότερο χρόνο, απαιτεί περισσότερες θυσίες, πλήρη δέσμευση του χρόνου, κυρίως όμως απαιτεί μια γνώση όλων των όψεων της κοινωνικής ζωής, των ευκαιριών και των κινδύνων μιας οργανωμένης δομής. Αν όμως καταφέρουμε ένα τέτοιο στόχο, τότε ναι, θα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια μορφή αντίστασης που ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και μορφή αυτοάμυνας. Πρόκειται για την ανάκτηση αυτού του επαγγελματισμού, αυτής της αφοσίωσης και αυτής της ευφυΐας που είχαν οι εργάτες όταν δημιουργούσαν τις πρώτες δομές αλληλοβοήθειας, τα πρώτα συνδικάτα, τους πρώτους συνεταιρισμούς, τις πρώτες σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές δομές. Από ένα σημείο και μετά, θέλω να πω, η διαμαρτυρία από μόνη της εξαντλείται. Όλα αυτά λοιπόν αξίζουν περισσότερο όταν εκτός από την καταστροφή που παράγει ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός και οι κυρίαρχες τάξεις μιας χώρας, έχει κανείς απέναντί του, έχει να αντιμετωπίσει και τη φασιστική τρομοκρατία. Τα φασιστικά κινήματα είχαν πάντα να κερδίσουν κάτι από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το έδαφος όπου κινούνται με μεγαλύτερη ευχέρεια. Η δικαιοσύνη και η αστυνομία συνήθως είτε κινούνται με καθυστέρηση, είτε δεν κινούνται καθόλου για να σταματήσουν τη φασιστική τρομοκρατία, η οποία ξέρει πάντα πώς να κερδίζει ασυλία. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, αντίθετα, είχε μόνο να χάσει από την τρομοκρατία. Το παράδειγμα της Ιταλίας του 70 είναι το πιο χαρακτηριστικό για όλη την πρόσφατη ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι ένοπλες ομάδες του αντικαπιταλιστικού αντάρτικου πόλης είχαν φτάσει να οργανώνουν μία δολοφονία ανά τρεις ώρες. Ήταν όμως αρκετό το κράτος να αποφασίσει να εγκαταλείψει νομικούς περιορισμούς και η Βουλή να εγκρίνει νόμους που έδιναν στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συλλήψεις στη βάση και μόνο της απλής υπόνοιας. Ήταν αυτό αρκετό ώστε το κίνημα του αντάρτικου πόλης να διαλυθεί περίπου σε ένα μήνα και να υποστεί μια ήττα από την οποία δεν πρόκειτο να συνέλθει ποτέ. Το χειρότερο σε αυτή την κατάσταση ήταν ότι η πραγματική καταστροφή είχε να κάνει με την ηθική και πολιτισμική κατάρρευση μιας γενιάς που είχε συμμετάσχει και ήξερε από πρώτο χέρι τα κινήματα του 68 και μετά και η οποία πέρασε πάρα πολύ γρήγορα στη μεριά του νεοφιλελευθερισμού αφήνοντας απομονωμένα τα κινήματα που αντίθετα με αυτή τη γενιά συνέχισαν να κάνουν αντιπολίτευση στον δρόμο.
Σήμερα λοιπόν η Ιταλία των μεγάλων αγώνων της δεκαετίας του 70, των μεγάλων κινημάτων της αντιπολίτευσης, έχει γίνει μια χώρα αγνώριστη. Έχει γίνει μια χώρα όπου η ανεργία των νέων αγγίζει το 40% και ωστόσο ακόμα δεν έχει υπάρξει μαζική απάντηση. Είναι μια χώρα που κινδυνεύει να ξαναπάει σε εκλογές και να ψηφίσει και πάλι τον Μπερλουσκόνη, μια χώρα στην οποία η κυβερνησιμότητα θεωρείται σημαντικότερη από τη δημοκρατία, μια χώρα στην οποία οι κυβερνήσεις δεν σέβονται ακόμα και τη θέληση που εκφράζεται μέσω της ψήφου. Στις τελευταίες εκλογές, το Φλεβάρι αυτής της χρονιάς, η κεντροδεξιά έχασε περί τα 8,5 εκατομμύρια ψήφους. Οι ψηφοφόροι δηλαδή έδωσαν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν ήθελαν πια τον Μπερλουσκόνη. Αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέβαλε μια κυβέρνηση που ζει ακριβώς υπό το διαρκή εκβιασμό του Μπερλουσκόνη. Μια κυβέρνηση που δημιουργήθηκε για να επακούει στα δόγματα των δανειστών, που παραχωρεί καθημερινά κομμάτια κυριαρχίας, που δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, που αυτές τις μέρες αποδεικνύει την ανικανότητά της στην περίπτωση της πώλησης της Telecom στην Ισπανική Τηλεφώνικα, μια πώληση η οποία θέτει σε κίνδυνο, αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ιταλίας να έχει μια ψηφιακή υποδομή σε βάθος χρόνου. Για να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό δίκτυο, χρειάζονται σοβαρές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Αλλά πώς θα τις κάνει μια Τηλεφώνικα, το χρέος της οποίας είναι μεγαλύτερο από αυτό της Telecom και λέγεται ότι αγγίζει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ? Και πώς μπορεί να είναι ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές μια χώρα με υποδομή τόσο καθυστερημένη όσο τι είναι να γίνει αυτής της Ιταλίας? Ακόμα και στην Ιταλία υπάρχουν πολλά κινήματα διαμαρτυρίας, κυρίως εργαζόμενων οι οποίοι δεν δέχονται το κλείσιμο των εργοστασίων ή των γραφείων τους. Στη μεγάλη πλειοψηφία πρόκειται δυστυχώς για αγώνες οι οποίοι είναι χαμένοι από την αφετηρία. Υπάρχουν ακόμα πολύ σοβαρά κινήματα αντίστασης, τα οποία μπορούν να έχουν μια διάρκεια, μπορούν να εγκαθιδρύουν και μπορούν να σταθεροποιούν μια δομή, μπορούν ακόμα να δημιουργούν κομμάτια μιας εναλλακτικής κοινωνίας. Υπάρχουν αυτά τα κινήματα, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ αδύναμα συγκριτικά με την ένταση της επίθεσης, την ένταση της επίθεσης που διεξάγουν οι κυρίαρχες τάξεις. Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές για μια κατάσταση όπως η ελληνική, την οποία δεν γνωρίζω καλά και την οποία φυσικά δεν ζω καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο θέλω να περιοριστώ στο να κάνω μια σκέψη, να διατυπώσω μια σκέψη πάνω σε αυτό που συμβαίνει σε εσάς. Όταν ένας σύντροφος, όταν ένας φίλος δολοφονείται, το πρώτο αντανακλαστικό είναι εκείνο του να κάνεις, του να εκδικηθείς, του να ανοίξεις βεντέτα. Στην πραγματικότητα, το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο δεν είναι δύσκολο, δεν χρειάζεται ούτε οργάνωση, δεν χρειάζεται ούτε καν θάρρος. Αντίθετα, το πιο δύσκολο είναι να χειριστείς πολιτικά μια δολοφονία. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό στην περίπτωση των φασιστών είναι να αποτρέψεις, ενώ δίνεται δυνατότητα να συμβεί αυτό, να αποτρέψεις το να γίνει η δολοφονία αυτή μια ευκαιρία περαιτέρω στράτευσης, να διασφαλίσεις τις συνθήκες ώστε ο κόσμος να αντιδράσει με τρόπο που να παραμένει πολιτικός. Αυτό που λείπει σήμερα στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία δεν είναι τόσο μια κουλτούρα βεντέτας, πολύ περισσότερο μια κουλτούρα γενικά πολιτισμικής αντίστασης σε σχέση με τις καταστροφές που προκαλεί ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, ο διεθνής χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός. Αυτό που λείπει και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και αλλού είναι μια εξοικείωση, μια συνήθεια με την πρακτική, με μια πρακτική η οποία να είναι διαρκής, καθημερινή, μια πρακτική δημιουργίας μιας παράλληλης κοινωνίας που μπορεί να ξεκινήσει από την εγκαθίδρυση δομών αλληλοβοήθειας. Εδώ είναι που αυτή η δράση είναι εξαιρετικά σημαντική, εδώ είναι που σε αυτή τη δράση πρέπει να επιμείνουμε, γιατί αν δώσει αυτή η δράση καρπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, τα πράγματα θα είναι καλύτερα.